Στο κλειστό του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου βρισκόμαστε στην προπόνηση του Άθλου Αλεξάνδρειας. Μια προπόνηση η οποία σήμερα περιέχει κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό τόσο για την πόλη όσο και για τον Άθλο της Αλεξάνδρειας. Ο coach των επιτυχιών, ο Έλληνας coach Βαγγέλης Αλεξανδρής, σήμερα προπόνησε τους αθλητές του Άθλου Αλεξάνδρειας εδώ στην πόλη μας. Κύριε Αλεξάνδρη, καλώς ήρθατε για δεύτερη φορά στην Αλεξάνδρεια για τον Άθλο. Καλώς σας βρίσκω. Μεγάλη μου χαρά και όσες φορές με καλέσει ο φίλος μου ο Βασίλης θα είμαι εδώ. Εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που κάνει. Το είχα διαπιστώσει από την πρώτη μου παρουσία εδώ. Σήμερα ήμουνα τυχερός γιατί γύμνασα μαζί με τους προπονητές εδώ τα παιδιά και είδα ότι είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο για την ηλικία τους και είναι πολύ τυχεροί όλοι εδώ στην Αλεξάνδρεια που υπάρχει ένα τέτοιο σχολείο μπασκετικό. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν συνεχίσουν και βοηθηθούν και από τους γονείς, γιατί υπάρχουν και τα σχολεία, υπάρχουν και τα φροντιστήρια και δώσουν στα παιδιά μια διέξοδο ευχαρίστησης. Πολλά από αυτά τα παιδιά που είδα μπορούν να διαγράψουν μια καλύτερη πορεία και μια καριέρα στο μπάσκετ. Δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο, είναι παράλληλα με το τι θα κάνουν στη ζωή τους. Ο αθλητισμός τους δίνει ένα επιπλέον κίνητρο να γίνουν καλοί. Μια παρατήρηση μόνο, έχω μια ένσταση από όσα είδα. Μετά από τόσο καιρό που ξαναήρθα, είδα το γήπεδο στην ίδια κατάσταση. Μια παράκληση στο Δήμαρχο, τον οποίο έχω γνωρίσει και τον εκτιμώ, να κάνει κάτι έτσι ώστε να προσφέρουμε στη νεολαία εδώ της πόλης καλύτερες συνθήκες σε γύμναση. Πιστεύετε ότι έχει μέλλον το ελληνικό μπάσκετ? Πώς τους βλέπετε τους αθλητές? Ακούσαμε τον Βασίλη Αγγέλη νωρίτερα να λέει ότι έχετε βοηθήσει πολλούς νεαρούς αθλητές ώστε να πάνε σε μεγαλύτερες ομάδες και να κάνουν καριέρα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια συνεργασία του Άθλου και δική σας για να μπορέσουν να δουν υψηλότερα σκαλοπάτια οι μικροί αθλητές εδώ? Εγώ χαίρομαι γιατί ήδη οι ενέργειες που κάνει η ομάδα είναι εντυπωσιακές. Πρόσφατα έκανα ένα ταξίδι στην Αθήνα και είδε από κοντά, είδαν τα παιδιά και παίξανε με τις μεγάλες ομάδες. Αυτό ήταν, θα έλεγα, πολύ θετικό. Είναι εικόνες που μένουν στα παιδιά και πιστεύω ότι με τη δουλειά που γίνεται κάποια στιγμή κάποια παιδιά από αυτά, γιατί εγώ δεν θα εγκαταλείψω τον αθλητισμό, έχω σκοπό για αρκετά χρόνια να είμαι μέσα στο χώρο, δεν το αποκλείω γιατί η συνεργασία με τον Βασίλη και τον Άθλο είναι δεδομένη, κάποια στιγμή μπορεί να είμαστε και συνεργάτες, οπότε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποια παιδιά και από αυτά να τα προσθέσουμε στα όσα έχω ήδη βοηθήσει. Coach, δύο λόγια για την παρουσία του κυρίου Αλεξανδρή σήμερα εδώ στον Άθλο. Καταρχάς, καλωσορίζουμε τον φίλο, τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής είναι κομμάτι του Άθλου, εμείς το βλέπουμε έτσι. Ήταν από την πρώτη στιγμή κοντά μας, συνεχίζει να είναι κοντά μας. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε και ως σύμβουλο σε ό,τι κάνουμε, αλλά και σήμερα που ήρθε και έκανε μια δύο-ωρη προπόνηση υψηλού επίπεδου και υψηλής έντασης. Ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής είναι από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές. Είναι δεδομένες και οι επιτυχίες του και οι γνώσεις του και το τι ακόμα έχει να προσφέρει στο ελληνικό μπάσκετ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε κοντά μας και σαφώς θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας να είναι για πολλά χρόνια δίπλα μας. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια και σαφώς και αυτό που είπε για ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλά κομμάτια για να φτάσουμε, ένα από αυτά είναι και το γήπεδο που είπε ο κότς Αλεξανδρής, για να φτάσουμε εκεί που οραματιζόμαστε αυτό που κάνουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.